Αυτές τις απαράδεκτες εικόνες παρουσιάζει το πρώην κέντρο Φάρος στην Αλικαρνασσό. Δημοτικό ακίνητο φιλέτο που έχει αφαιθεί στην τύχη του και ρημάζει. Εικόνες που προκαλούν θλίψη και προβληματισμό, αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής. Νομίζω ότι η Αλικαρνασσό στο Δήμο Ηρακλείου έχει προσφέρει πολλά. Πρέπει κάποια στιγμή κάποια ανταποδοτικά να τα πάρει. Όλα τα δυσάρεστα εδώ γύρω μαζεύονται. Και πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν αυτό. Να έρθουν λίγο πιο κοντά οι τοπικοί εκλεγμένοι συμβούλοι, γιατί το κακό εδώ έχει παραγίνει. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει δώσει εντολή για να δρομολογηθεί ο σχεδιασμός για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, δηλώνει ο Μανώλης Βασιλάκης. Η επιθυμία του Δημάρχου μας, του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού, είναι να γίνουν εκεί γραφεία που θα στεγάσουν τις διάσπαστες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Δεδομένου ότι στο πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού, που είναι πολύ κοντά, στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία, θα μπορούσαν πραγματικά να υπάρχει ένα συγκρότημα γραφείων που να εξυπηρετεί τους δημότες και το Δήμο. Από ό,τι ξέρω, η εντολή προς την τεχνική υπηρεσία είναι αυτή τώρα. Επειδή δεν είμαι αρμόδιος για την τεχνική υπηρεσία, δεν είμαι στη θέση να σας πω αν έχει εκπονηθεί μελέτη ή σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Την ανάγκη δημιουργίας μουσείου και κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού τονίζει για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αλικαρνασσού, Αντώνης Εκέρης. Με εμπεριστατωμένη πρόταση, ώστε αυτό να γίνει κέντρο μικρασιάτικου πολιτισμού για όλη την Κρήτη. Βέβαια, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια βιβλιοθήκη, να γίνει ένα πολύκεντρο, να γίνει ένα καφέ μικρό. Γιατί αυτό το χτίριο, όπως βλέπετε πίσω μου εδώ, είναι η κατασκευή σιδερένια και αρχίζει και ρημάζει πλέον και πιστεύω ότι θα έχει και πρόβλημα στατικότητας. Οπότε οι αρχές πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουν τι πρέπει να γίνει, πρέπει άμεσα να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσωπική μου άποψη, η οποία δεν δεσμεύει κανένα παρά μόνο την Ηράκλεια Πρωτοβουλία και τον εαυτό μου, είναι ότι εκεί το οικόπεδο είναι μεγάλο, ο συντελεστής δόμης ικανοποιητικός και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κτίριο που θα έχει και ένα χώρο για τον μικρασιατικό ελληνισμό, ας πούμε στο ισόγειο, και θα μπορούσε στον όροφο να έχουμε γραφεία για το Δήμο και επίσης θα πρέπει να έχουμε και μια ωραία καφετέρια που θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους υπαλλήλους που θα εργάζονται εκεί, αλλά και το σύνολο των κατοίκων του Ηρακλείου με θέα προς τη θάλασσα. Νομίζω ότι όλα αυτά χωράνε. Η υπόθεση του πρώην Φάρου θα βρεθεί προσεχώς στο επίκεντρο, καθώς παρατάξεις αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσουν πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου. Πρέπει οι τοπικοί εκλεγμένοι συμβούλοι στο Δήμο Ηρακλείου να πάρουν ξεκάθαρη θέση αν θέλουν να γίνει αυτό που θέλει η τοπική κοινότητα ή γραφεία όπως συζητούν και λένε.